Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα σας. Πάντως παιχνίδι δεν χάνεις του Άρη, στο Βακλιάνης Βικελίδης, μόνιμος εκεί. Κοντά είμαστε, μπορούμε να βλέπουμε όλα τα παιχνίδια. Εντάξει, είναι το μικρόβιο που λέμε, δεν μπορείς να το ξέρεις, ζωής να το βγάλεις από μέσα. Άπαξ και μπει μέσα το μικρόβιο, δεν βγαίνει. Φυσιολογικό το βλέπω. Από τη στιγμή που παίξαμε τόσα χρόνια ποδόσφαιρο στον Άρη, αλίμονο. Όσο είμαστε γεροί και δυνατοί και μπορούμε, θα παρακολουθούμε τα παιχνίδια και θα είμαστε κοντά. Αυτό εννοείται. Πάντως σίγουρα δεν θα σου είναι και τόσο ευχάριστο να παρακολουθείς τον Άρη να παίζει στη Γάμα Εθνική, ειδικά για δεύτερη χρονιά, παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον στο ξεκίνημα φαίνεται ότι ο Άρης φέτος πάει να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που είδαμε πέρσι. Είναι γεγονός. Η περσινή χρονιά ήταν τραυματική, θα έλεγα, όχι μόνο για μένα, για όλους. Ήταν, πιστεύω, ότι χειρότερο μπορούσε να φανταστεί ο πιο απεσιόδοξος Αριανός. Βέβαια, η ζωή δεν σταματάει. Πρέπει να συνεχίσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Φαίνεται η ομάδα φέτος ότι έχει πετύχει αρκετά όσο αφορά τις μεταγραφές και το υλικό της. Και νομίζω δεν θα έχει κανένα πρόβλημα φέτος, έτσι πως πάνε τα πράγματα. Αν συνεχίσει σε αυτόν τον ρυθμό, οι παίκτες είναι αρκετά καλοί που ήρθαν. Υπάρχει ένας αξιόλογος προπονητής που και αυτός πιστεύω ότι μπορεί να δώσει ό,τι χρειάζεται για να έχει ομάδα μια ομαλή μετάβαση από την τρίτη εθνική στην επόμενη κατηγορία. Το ξέρεις τον Νίκο Αναστόπουλο, ξέρεις και τον Ανδρέα, και τον Ανδρέα του Σκέτσου πολύ καλά, γιατί υπάρχει συμπαίκτης με τον Ανδρέα από ό,τι ξέρουμε. Ακριβώς. Τι το διαφορετικό έχει ο Νίκος Αναστόπουλος έτσι ως προπονητής, Γιώργο? Είναι αυτό που λέμε ο προπονητής που φτιάχνει τα αποδυτήρια τους παίκτες? Ναι, είναι ένα βασικό το προσόν αυτό. Το θυμάμαι από την προηγούμενη εμπειρία που είχαμε στη Β' Εθνική. Ήταν ένας άνθρωπος που ήρθε σε μια κατάσταση δύσκολη για τον Άρη. Και ήταν αυτός που έδωσε το κάτι παραπάνω και έκανε τα αποδυτήρια, όπως είπατε και πριν. Έδεσε τα αποδυτήρια, έδωσε έναν άλλον αέρα και μπορέσαμε και κάναμε αυτό που επανήλθαμε στην πρώτη εθνική. Που κάτι που στην αρχή όταν ξεκινήσαμε έδειχνε ότι είχαμε χάσει το δρόμο και δεν μπορούσαμε να βρούμε τον τρόπο να επανέλθουμε άμεσα στην πρώτη εθνική. Ναι, φαινόταν τότε. Θεωρώ βέβαια αυτή τη στιγμή, με εκείνα τα χρόνια, βέβαια ο άνθρωπος θα έχει εξελιχθεί, θα έχει κάνει με τα χρόνια στο ποδόσφαιρο που μαθαίνεις περισσότερα πράγματα. Ναι. Αλλά τότε είχε αυτό την ιδιαιτερότητα, ας πούμε. Ήταν ένας άνθρωπος που μπόρεσε και έδεσε την ομάδα. Και την αγάπησε την ομάδα. Είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή δεν το βλέπει καθαρά μόνο οπορτουνιστικά και προπονητικά, ότι εντάξει, θα πάω να δουλέψω στον Άρη. Την αγαπάει την ομάδα. Ποτέ δεν έκρυψε. Ταυτίζεται. Ταυτίστηκε και τότε με την ομάδα. Και εντάξει, πιστεύω ότι είναι προσόν αυτό για έναν άνθρωπο να μπορεί να ταυτιστεί με αυτό που κάνει και να το αγαπάει. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος όπως είναι ο κύριος Αναστόπουλος, τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Στασί, νομίζω, είναι και το γεγονός, Γιώργο, ότι έχει δίπλα του και έναν άνθρωπο, τον Ανδρέα Τοσκέτζο, ο οποίος επίσης ξέρει τι εστιάρες, γιατί έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας. Φυσικά και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Και ο Ανδρέας γνωρίζει από Άρη, ξέρει, τόσα χρόνια ήταν και αυτός εδώ. Έχει τον αέρα του Κλεάνης Βικελίδης. Πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει και αυτός από τη μεριά του. Δεν θα ξεχάσω μια κουβέντα που λες πολλά χρόνια τώρα για το υλικό ή γενικότερα για τους ποδοσφαιριστές, ότι είναι πολύ διαφορετικό να φοράς τη φανέλα οποιοσδήποτε άλλης ομάδας και τη φανέλα του Άρη, και ειδικά στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ότι είναι μια πολύ γεγονός. Διαφορετική ιστορία το να φοράς. Είναι γεγονός, το έχουν ούτως ή άλλως και εσείς που παρακολουθείτε τα παιχνίδια. Έχει φανεί αυτό με τα χρόνια, ότι υπάρχουν παίκτες που στις ομάδες τους ήταν πάρα πολύ καλοί και όταν ερχόταν στον Άρη και παίζαν στο γήπεδό μας, ήταν άλλοι ποδοσφαιριστές. Υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα και όποιος δεν το βλέπει, δεν νομίζω ότι ότι βρίσκεται κοντά στην πραγματικότητα. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, πάρα πολλά. Όχι ότι είναι κάτι το... Είναι αυτό που λέμε ότι είναι... Το λέμε βαριά φανέλα. Εντάξει. Είναι μια ψυχολογία διαφορετική. Έρχεσαι σε μια ομάδα που υπάρχουν απαιτήσεις, που υπάρχει κόσμος, που υπάρχουν πιέσεις, υπάρχουν πολλά πράγματα. Και θα πρέπει να μπορείς να το ξεπεράσεις αυτό το πράγμα. Δεν αρκεί δηλαδή να έχεις μόνο ταλέντο και να κάνεις καλές τρίπλες, πρέπει να έχεις και άλλα χαρακτηριστικά. Είναι έτσι.
Επειδή παρακολουθείς και πέρυσι τα παιχνίδια, πιστεύεις ότι η διαφορά που βλέπουμε φέτος έγκυται μόνο στο υλικό, δηλαδή το ότι υπάρχουν πιο έμπειροι παίκτες που οι περισσότεροι έχουν πάνω από 100 συμμετοχές στη Super League, στην πλάτη τους, είναι μόνο θέμα υλικού? Κοιτάξτε τώρα να σας πω, είναι ένας συνδυασμός. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα πράγμα, ας πούμε, και να πούμε μόνο το υλικό. Σίγουρα όμως όταν υπάρχουν παίκτες όπως είναι φέτος στο ρόστερ του Άρη, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, βοηθάνε πάρα πολύ να ξεπεραστούν κάποια προβλήματα. Τώρα στην περσινή χρονιά, εντάξει, υπήρχαν και άλλα πράγματα. Δεν υπήρχε μόνο το υλικό. Έφτιαξαν και αλλαγές της διοίκησης, έφτιαξαν πολλά πράγματα. Δεν νομίζω ήταν ένα πράγμα που οδήγησε την ομάδα εκεί. Δεν μπορείς δηλαδή πάντα να στηρίζεις ότι σίγουρα το ότι έχεις καλό υλικό παίζει μεγάλο ρόλο. Να. Και αυτό που έγινε ας πούμε και φέτος, φάνηκε ότι κάποια στιγμή χάνουμε τον δρόμο μας πάλι. Να. Τέλος πάντων βρέθηκε ένας άνθρωπος, έγιναν κάποιες μεταγραφές, άλλαξε η ψυχολογία ολονών, ήρθαν αξιόλογοι παίκτες, παίζει ρόλο η ποιότητα, όσο να είναι παίζει κάποιο ρόλο. Να. Σημαντικό θα έλεγα εγώ. Και όταν είναι σε μια κατηγορία γάμα εθνική ο Άρης, δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί και κάποια, πρέπει να είναι δηλαδή κάτι το τόσο, πώς να το πω ρε παιδί μου, να μπορέσει να ξεπεράσει κάποιο τεράστιο εμπόδιο. Να. Πιστεύω με την ποιότητά τους οι ποδοσφαιριστές, με τη συνέπεια της διοίκησης και με τον προπονητή που έχει όλα τα, έχει πιστεύω όλες τις δυνατότητες να τους βοηθήσει αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Λίαν συντόμως, θέλω να πιστεύω έτσι πως πάει η ομάδα, θα πρέπει να σκεφτόμαστε πώς θα οργανώσουμε την ομάδα για τη νέα χρονιά. Πάντως πιο πολύ από κάθε άλλο παιχνίδι φέτος, που δεν είναι και πολλά αυτά που έχει δώσει η ομάδα, φάνηκε ότι ο Άρης ακόμη δεν είναι έτοιμος, κυρίως όσον αφορά τρεξίματα, αντοχές, προσαρμογές. Είναι φυσιολογικότατο, το βλέπω εγώ. Νομίζω προβληματίζει και τους ανθρώπους που είναι γύρω από την ομάδα. Είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Υπήρξε πολύ λίγος χρόνος για προετοιμασία. Και συν τις άλλες φάνηκε αυτό και στο τελευταίο παιχνίδι. Παίξαμε δύο παιχνίδια σε νερό και λάσπη και είδατε ότι υπήρξαν και τραυματισμοί. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσει ο προπονητής. Αλλά νομίζω ότι θα έχει σίγουρα τις λύσεις στο μυαλό του. Ο Άρης έχει υλικό, δόξα τω Θεώ, και μπορεί να βρει αυτό τις λύσεις και να έχουμε τις επιτυχίες που πρέπει να έχουμε. Ναι, νομίζω μια διαφορά του Άρη από τις υπόλοιπες ομάδες είναι ότι έχει. Δεν μπορεί, δηλαδή, αν λείπει κάποιος μια τιμωρία με ένα τραυματισμό, υπάρχουν παίκτες να τους αντικαταστήσουν. Θα ήταν ευχής έργο να μην υπήρχαν, αλλά δυστυχώς όπως είπαμε δεν υπήρξε η προετοιμασία κατάλληλη και όλα αυτά τα παιδιά τώρα κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι τελευταίες. Το ρωτάω και σε όλους τους ποδοσφαιριστές του Άρη, θα το ρωτήσω και σε σένα και σε όλους γενικά που είναι στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Νομίζω ότι ένα στόχος του Άρη, ο πρώτος καταρχάς εντάξει είναι να ανέβει γρήγορα, να ξεμπερδέψει με αυτή την κατηγορία και να παίζει του χρόνου στη Football League. Ο άλλος, επειδή ο κόσμος του Άρη είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένος τα τελευταία χρόνια, ειδικά στο ποδόσφαιρο, νομίζω από αυτή την ομάδα είναι να χαρίσει τουλάχιστον φέτος τον κόσμο και μερικές εύκολες νίκες, μερικές ευρείες νίκες, καλό ποδόσφαιρο, να τον ξαναζεστάνει, να τον φέρει στο γήπεδο. Εντάξει, χθες ήταν και μια δύσκολη μέρα, ήταν Τετάρτη, πολλοί κόσμος δούλευε, δεν μπορούσε να έρθει στο γήπεδο, αλλά να αγκαλιάσει την ομάδα μέσα από την απόδοσή της. Δεν το συζητάμε αυτό, αλλά κοιτάξτε και ο κόσμος είναι απογοητευμένος όταν παίζει την τρίτη εθνική και δεν μπορείς να έχεις άμεσα την επαναδόση στη β' εθνική, υπάρχει απογοήτευση. Και το λέω πολύ έτσι ελαφρά την καρδιά μου, απογοήτευση. Ναι. Στην ουσία έπρεπε, τι να πω δηλαδή, είναι, πώς να το πω, κάπως για την ομάδα μας υποτιμητικό θα έλεγα, να καθόμαστε να ζητάμε αν θα βγει ο Άρης ή δεν θα βγει από την τρίτη εθνική κατηγορία. Ναι. Και να ζητάμε μετά από τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Ναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ελπίζω όμως ότι αν η ομάδα πάει καλά και έχει τις επιτυχίες που έχει και υπάρξουν και μια σχετική βαθμολογική άνεση, ο κόσμος θα έρχεται πιο ευχάριστο στο γήπεδο, γιατί κακά τα ψέματα στηρίζει την ομάδα και όταν βλέπει ότι έχει επιτυχίες θα τον ευχαριστεί αυτό που θα βλέπει. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Όταν έχουν τέτοιες εύκολες νίκες και επιτυχίες, ο κόσμος θέλει να έρθει να ξεσκάζει στο γήπεδο, να δει μια ομάδα να κερδίζει, αυτό ζητάει. Έστω και ανοίγει στη γάμα εθνική και σιγά σιγά όταν θα επιβεβαιωθεί έτσι πως πάνε τα πράγματα η πάνω στη β' εθνική, όλο και πιο κοντά στην ομάδα θα βρίσκεται ο κόσμος. Μπορεί, θέλει να στηρίξει και θα στηρίξει.
Ναι. Πάντως, εγώ κάνω μια διαπίστωση, Γιώργο, ότι και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο βλέπεις ότι δεν χρειάζονται και τόσα πολλά πράγματα για να γίνει μια συσπήρωση, να επιτευχθεί μια συσπήρωση, να φτιαχτεί μια καλή ομάδα. 2-3 πραγματάκια χρειάζονται. Είναι μαγική λέξη αυτή. Αν υπάρξει συσπήρωση και όλοι πάνε γύρω-γύρω από την ομάδα και ο κόσμος και όλοι γενικά συσπηρωθούν γύρω-γύρω από την ομάδα, είναι μυστικό για να έχει επιτυχίες ο Άρης. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστικό που μπορεί να έχει ο Άρης. Η συσπήρωση. Θα πω και κάτι άλλο όμως που εσύ το ξέρεις επίσης πάρα πολύ καλά. Ναι. Να αποτινάξει από πάνω του Αριανός και αυτή την πολύ μεγάλη εσωστρέφεια που έχει. Αυτή λίγο την κρίνια, λίγο τη μουρμούρα. Δεν γίνεται αυτό. Όσο η ομάδα δεν έχει επιτυχίες, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Μάλιστα. Αν η ομάδα βρίσκεται στην τρίτη εθνική, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Θα πρέπει να επανέλθουμε σύντομα στη Super League, όσο γίνεται πιο σύντομα, και από εκεί μετά να δούμε διαφορετικά αυτά τα πράγματα. Η εσωστρέφεια θα υπάρχει όσο η ομάδα είναι σε αυτές τις κατηγορίες. Δυστυχώς. Θα πρέπει δηλαδή να διώξουμε αυτό τον κακό δαίμονα που υπάρχει πάνω από το γήπεδό μας και γενικά από την ομάδα μας. Αυτά γίνονται όμως όταν είσαι στη Super League και έρχονται επιτυχίες. Μην περιμένουμε ούτε στην τρίτη ούτε στην β' εθνική να υπάρχει αυτό το πράγμα. Ας ελπίσουμε όλα θα πάνε καλά, να μιλάμε διαφορετικά του χρόνου και να πάνε όλα καλύτερα και να βρισκόμαστε στη Super League. Προς το παρόν ας δούμε την τρίτη εθνική, όλα να πάνε καλά, να συνεχίσουμε έτσι. Πιστεύω ο κόσμος θα έρθει, θα στηρίξει όσο μπορεί ο καθένας. Σας είπα και πριν υπάρχει απογοήτευση από την προηγούμενη χρονιά. No. Παίζοντας η ομάδα καλό ποδόσφαιρο και δίνοντας καλές, μάλλον και κάνοντας καλές εμφανίσεις, δεν νομίζω. Όλο και περισσότερο θα έρχεται ο κόσμος κοντά στην ομάδα. Θέλει, την αγαπάει την ομάδα, το γνωρίζω. Σε προσωπικό επίπεδο ο Γιώργος Κολτσίδας έχει κάποια σχέδια για το ποδόσφαιρο, έχει σκεφτεί κάτι? Κοιτάξτε, εμείς τόσα χρόνια, τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο ασχολούμαστε, κάτι με το ποδόσφαιρο θα ξανασχοληθούμε και πάλι. Κάτι θα ασχοληθούμε και με το ποδόσφαιρο. Τώρα θα είναι προπονητική, θα είναι κάτι άλλο, θα το δούμε. Α, σκέφτεσαι δηλαδή και την προπονητική, δεν το έχεις αποκλείσει. Τα διπλώματα τα έχουμε πάρει, είμαστε κομπλέ. Είμαστε κοντά σε όλα αυτά. Έτσι. Θα δούμε και από εκεί, θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, κοντά στον Άρη πάντα είσαι και πάντα θα είσαι. Νομίζω ότι όποτε σου ζητήσει, αν σου ζητήσει ο Άρης τη βοήθειά σου, νομίζω ότι δεν θα την αρνηθείς. Άλλωστε, εργάστηκες πάρα πολλά χρόνια σε όλα τα επίπεδα. Δεν συζητάμε τέτοια πράγματα. Ότι είναι δεδομένο ότι πάντα υπήρχαμε στον Άρη κοντά και θα υπάρχουμε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Απλώς κάνετε μια ερώτηση όσον αφορά τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ναι. Βλέπω την προπονητική σαν κάτι θετικό και βέβαια ό,τι άλλο μέσα στο ποδόσφαιρο. Αυτό ξέραμε τόσα χρόνια να κάνουμε. Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, Γιώργο. Θα τα ξαναπούμε. Χάρηκα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.